Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στην χώρα μας. Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την δημοσιοποίηση του απόρριτου υπομνήματος, το οποίο συνέταξε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ντέβιν Νούνες. Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά ακόμα και γερουσιαστών του κόμματός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό και κατά συνέπεια την δημοσιοποίηση του τετρασέλιδου εγγράφου. Σύμφωνα με αυτό, το FBI υπερεύει τις αρμοδιότητες του στην έρευνα για την ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα κλιμακώσει την κόντρα που βλέπουμε ανάμεσα στον Λευκό Οίκο από τη μία πλευρά και το FBI με τη δικαστική εξουσία από την άλλη. Ο Λευκός Οίκος προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό αυτού του εγγράφου επειδή ο πρόεδρος αναζητούσε πληροφορίες που ο ίδιος πιστεύει ότι θα μπορούσαν να υποσκάψουν ή να δυσφημίσουν την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μούλερ. Έντονη είναι η αντίδραση των Δημοκρατικών. Υποστηρίζουν ότι το περιεχόμενο του υπομνήματος αλλοιώθηκε μέχρι να φτάσει στο Οβάλ Γραφείο και ότι με την δημοσιοποίησή του ο Τραμπ κάνει ένα μεγάλο δώρο στον πρόεδρο της Ρωσίας, ενώ παρακολύεται το έργο της Αμερικανικής δικαιοσύνης.